Σήμερα υπήρχε. Γιατί ακούστηκαν πολλά. Ακούστηκαν για την κακοκαιρία, για το γλοιοσπόριο, για το δάκο, για χίλια δύο πράγματα. Από την αρχή αυτό που έλεγε ο κόσμος, αλλά βεβαίως είχαμε και κάποιους επιστήμονες που το έλεγαν εδώ και αρκετό καιρό, ήταν ότι εκτός από το δάκο έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό το γλοιοσπόριο, που είναι ένας μύκητας ο οποίος τουλάχιστον στη Μεσσηνία πέρυσι προκάλεσε πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Μάλιστα, υπήρξε και η εκτίμηση, έτσι και η άποψη, ότι το γλοιοσπόριο σε πολλές περιπτώσεις ήταν ακόμα πιο ζημιογόνο σε σχέση με το δάκο, ο οποίος βεβαίως είναι έντομο. Βέβαια, πάντα έλεγαν και οι γεωπόνοι και οι ερευνητές ότι σίγουρα όποιος μύκητας και αν υπάρχει, η μεγάλη ζημιά γίνεται σαν αλλιώφυτο όταν πρώτα θα προσβληθεί από το δάκο, γιατί ο δάκος θα τρυπήσει τον ελαιόκαρπο και από εκεί μέσα θα εισχωρήσει από την τρύπα του που θα κάνει ο δάκος για να αποθέσει τα αυγά του, θα εισχωρήσει ο μύκητας. Ήρθε λοιπόν την προηγούμενη Παρασκευή μία ανακοίνωση από τη ΔΑΟΚ Λασιθίου, η οποία αναφέρει. Απαρτίζεται από επιστημονικό προσωπικό, Χριστόφορη ΔΑΟΚ, ή απευθύνεται ΔΑΟΚ, σε επιστημονικό η ΔΑΟΚ Λασιθίου απευθύνθηκε στο Φυτοπαθολογικό Μπενάκιο Ινστιτούτο, όπως επίσης και συνολικότερα η Περιφέρεια Κρήτης έστειλε δείγματα στο Μπενάκιο και υπήρξε η εξής απάντηση. Όπως αποδείχθηκε συνέχεια, αυτή η απάντηση δεν αφορά μόνο το νομό Λασιθίου, αλλά αφορά όλη την Κρήτη. Λοιπόν, εμείς συλλέξαμε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό, όπως αναφέρει, δειγμάτων ελαιοκάρπου από τις πιο ύποπτες περιοχές και μετά από εργαστηριακές δοκιμές στο Μπενάκιο, διαπιστώθηκε πως σε κανένα από τα αποσταλθέντα δείγματα δεν απομονώθηκε ο μύκητας που προκαλεί το γλοιοσπόριο. Στα περισσότερα δείγματα διαπιστώθηκε η παρουσία του μύκητα, λέει εδώ πέρα την επιστημονική ονομασία, ο οποίος δημιουργεί τα συμπτώματα της ξεροβούλας ή σαποβούλας στους καρπούς το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο, αντίστοιχα ανάλογα με την υγρασία. Όμως η προσβολή από το μύκητο αυτό είναι πάντα δευτερογενής και εισέρχεται από το άνοιγμα που δημιουργεί το νύγμα του δάκου. Ο τρόπος καταπολέμησης του μύκητα είναι η καταπολέμηση του πρωτογενούς αιτίου, δηλαδή του δάκου, όπως αναφέρει η ΔΑΟΚ Λασιθίου. Επίσης, λόγω των παρατεταμένων περιόδων άπνοιας που παρατηρήθηκαν το φθινόπωρο, όπως συνεχίζει, μεγάλο ποσοστό των προσβεβλημένων καρπών δεν έπεσε, αλλά παρέμεινε πάνω στα δέντρα, με αποτέλεσμα να φυτατωθεί και να δίνει την εικόνα του μουμιοποιημένου καρπού, που αποτελεί σύμπτωμα του γλοιοσπορίου, χωρίς όμως να είναι. Επομένως, έχουμε και αυτό το σύμπτωμα το οποίο μπέρδεψε κάπως τους επιστήμονες, αλλά και τους αγρότες, διαβάζοντας για το γλοιοσπόριο κτλ. Και είπαν ότι αυτό, ξέρεις, προέρχεται από το γλοιοσπόριο. Λοιπόν, ενώ τελικά είναι ο δάκος ο βασικός ένοχος αυτής της ιστορίας. Μάλλον ο κυρίαρχος ένοχος. Λέει παρακάτω, κατά τη δική μας εκτίμηση, με βάση τις υποψίες μας, αλλά και την εκτίμηση των ερευνητών της Κρήτης που ασχολούνται με το δάκο, το πρόβλημα προκλήθηκε από την τεράστια δακοπροσβολή που σε πάρα πολλές περιπτώσεις άγγιξε και το 100%. Οι μεγαλύτερες προσβολές έγιναν στο τέλος του Οκτώβρη, τον Νοέμβριο, αλλά ακόμα και τον Δεκέμβριο. Εμείς συνέχεια ψάχνοντας να δούμε αν αυτό είναι παγκρίτιας σημασίας πρόβλημα και αν αυτή η ανακοίνωση καλύπτει όλη την Κρήτη, επικοινωνήσαμε με τον μυκητολόγο, φυτοπαθολόγο, πρώην ερευνητή στο ΕΘΙΑΓΙΑ, στο Κατσαμπά, Λευτέρη Λιγοξυγκάκη, ο οποίος μας αποκάλυψε ότι και ο Ελεγό Δήμητρα είχε αποστείλει, είχε κάνει μάλλον τις δικές του αναλύσεις σε δικά του εργαστήρια και είχε βρει πολλούς μύκητες, είχε βρει το συγκεκριμένο το γλοιοσπόριο μόνο σε μία περίπτωση, μόνο σε ένα δείγμα. Στις υπόλοιπες δάκο. Και ότι παντού, σχεδόν παντού έβρισκε δάκο. Άρα και ο κύριος Γκοξυγκάκης μας είπε αυτό το πράγμα, ότι όλη η Κρήτη έχει πληγεί πρώτα από το δάκο, που αν δεν υπήρχε δεν θα μπορούσαν οι μύκητες, γιατί δεν έχουν προσμορφίδα οι μύκητες, δεν είναι έντομα, να χτυπήσουν, σωστό, να τρυπήσουν και σωστό να μπουν μέσα στη. Θέλω να πάω στον κύριο Ιερονιμάκη. Δεν ξέρω αν ήταν κάτι το γνωστό και επισημοποιήθηκε τώρα και αν τελικά θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει η πρόληψη για τη νέα χρονιά ήδη, ή αν θα πρέπει από εδώ και στο εξής να λάβουμε αυστηρά μέτρα και ως περιφέρεια. Πρώτα απ' όλα, αλλά και ως παραγωγή. Έτσι, λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε ξεκινήσει χρόνια τώρα και φωνάζαμε ότι η δακοκτονία στην Κρήτη ήταν ελλιπής. Και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Εμείς αφορούσαμε την περιφέρεια τη δική μας. Ό,τι αφορούσε τη δική μας περιφέρεια. Η δακοκτονία λοιπόν ήταν ελλιπής, γιατί λείπανε πολλά στοιχεία τα οποία δεν έχουμε το χρόνο να τα αναλύσουμε ένα-ένα. Τα έχουμε καταθέσει στο φάκελο, η περιφέρεια Κρήτης έχει καταθέσει στο φάκελο, το οποίο συμφωνούμε απόλυτα στο Υπουργείο.
Δεν, οι ευθύνες είναι σε όλο το πολιτικό σύστημα, κύριε Κουμαντάκη. Δεν είναι ώρα να μοιράζομαι ευθύνες, γιατί αυτή τη στιγμή ο παραγωγός έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, η ζημιά είναι μεγάλη. Και αυτό που φοβάμαι, δεν είναι μόνο, και φοβόμαστε όλοι μας, δεν είναι μόνο τι γίνεται με φέτος, αλλά πώς θα κρατήσουμε τον brand name και πώς θα κρατήσουμε την ποιότητα αντιμετωπίζοντας την κατάσταση από τώρα και έπειτα σωστά. Και αν το Υπουργείο σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, από τώρα και έπειτα. Αλλάζοντας το νόμο δακοκτονίας, όπως το κύριο Γορίδης θα το αναλλάξει. Ναι. Δημιουργώντας ένα κωδικό με χρήματα τα οποία θα είναι επαρχή για 3 έως 7 ρανδίσματα και αν δεν χρειαστούν για, λόγω των καιρικών συνθηκών να παραμένουν στον κωδικό, αλλά να μην φτάνουμε σε ένα σημείο, όπως καλά είπε ο κύριος Παπαδάκης προηγουμένως, που αναφέρθηκε ότι οι επιστήμονες δεν το γράφουν μέσα. Από τον Οκτώβριο και μετά, τότε θα με έχει μπει με τα μάτια μας, η ίδια παραγωγή. Τον Οκτώβριο και μετά δημιουργήσει το πρόβλημα. Γιατί υπήρχε κλιματική αλλαγή, φωνάζαμε. Και ποιος μπει στο Google, θα μου πει τώρα το λέτε. Ποιος μπει στο Google θα δει ότι υπήρχαν δημοσιεύματα και ανακοινώσεις δικές μας και προς τις προηγούμενες κυβερνήσεις και στη σημερινή, αναφερόντας ότι υπάρχει ειδικό πρόβλημα, ειδικά στην Κρήτη, με την κλιματική αλλαγή. Εξ αυτού του λόγου, σε μια σύσκεψη που ήταν αγενή πέρσι με τον κύριο Αραχοβίτη, ο Χριστόφορος το θυμάται, και ενώ είχε ανακοινωθεί, είχαμε σε εκπομπή. Ναι. Με τον ίδιο τον υπουργό και μιλήσαμε. Δεν έγινε αυτή. Αλλά στάθηκε, για να δημιουργηθεί φάκελος εννοώ. Αλλά στάθηκε ένα υπόμνημα. Αυτά όλα δεν έγιναν τυχαία λοιπόν. Τα είχαμε επισημάνει εμείς ότι υπήρχαν αυτά τα θέματα. Τώρα πάμε στο κομμάτι αυτό που ανέφεραν οι επιστήμονες. Τι έχουμε λοιπόν εδώ πέρα. Έχουμε. Πριν ξεκινήσετε, βάλτε μια νοτελεία. Ναι. Αυτό που διαρωτώμε και διαρωτάται και πολλοί κόσμος είναι γιατί ένα επιστημονικό προσωπικό που ασχολείται με την παραγωγή ελαιολάδου και όχι μόνο στην Κρήτη και από την πλευρά του Λασιθίου. Εκδίδει μια τέτοια απόφαση ότι εντοπίζεται τελικά το πρόβλημα του κακού, ναι, είναι ο δάκος. Ναι. Και επίσημα. Το πόρισμα, και το γιατί, πόρισμα. Ας πούμε, ένας επίσημος δημόσιος φορέας δεν εκτέλεσε το έργο αυτής της επιστημονικής ομάδας μέχρι στιγμής. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, το μεγάλο πρόβλημα αυτό θα αναφερθώ. Πολύ καλή ερώτηση, δεν είναι αυτό που θέλω να πω. Ναι. Λοιπόν, κύριε Κουμαντάκη, ακούστε. Πρώτα απ' όλα, έχουμε τα ερευνητικά κέντρα αυτή τη στιγμή έχουν αράχνες. Πραγματικά έχουν αραχνιάσει. Γιατί συνταξιοδοτήθηκαν ερευνητές, όπως ο κύριος Δευτέρης Λυκοξυγάης, τον οποίο τον ξέρω και προσωπικά, και έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές όταν ήταν εν ενεργεία επιστήμονας. Τόσο καλά πάει ήταν. Έτσι. Από τους καλύτερους. Αλλά υπήρχαν και άξιοι άλλοι ερευνητές. Είτε συνταξιοδοτήθηκαν, είτε απεβίωσαν. Είτε συνταξιοδοτήθηκαν, είτε απεβίωσαν. Δεν αναπληρώθηκαν. Αποτέλεσμα λοιπόν έχουμε ερευνητικά κέντρα τα οποία πάσχουν αυτή τη στιγμή προσωπικό, διότι αν υπήρχε έρευνα. Θα είχαν επισημάνει τον Οκτώβριο το ΣΟΣ ότι υπάρχει αυτό. Διότι δεν μπορεί να το δει ο παραγωγός αυτό το πράγμα. Παραγωγός τι θέλει. Ανακοίνωση ότι ακόμα παράδειγμα και το κράτος να μην πάει να γραντήσει, αν βγει ένα δελτίο το οποίο θα λέει έχουμε παράδειγμα 15 με 17 δάκο. Το φάρμακο δεν σκοτώνει το δάκο, σκοτώνει το αυγό. Το πρέπει να το καταλάβουμε. Αν δεν έχουμε ακριβώς τις ημερομηνίες να ραντίζουμε, είτε ρίχνουμε το φάρμακο στην πλατεία Ελευθερίας, το έχω τονίσει πολλές φορές, κουράστηκα να το λέω, είτε το ρίχνουμε στις ελιές, ένα και το αυτό. Ποιοι οι παραγωγοί, γιατί υπήρχαν παραγωγοί που το γλίτωσαν. Αυτοί οι οποίοι μεθοδευμένα και με δικές τους πρωτοβουλίες, γιατί βγάλαμε και ποιοτικά λάδια, με δική τους δυναμική παρουσία στις ελαιώνες κάθε μέρα και με δική τους έρευνα γλίτωσαν τις ελιές τους. Υπήρχε ποιότητα λαδιού στην Κρήτη. Και κάποιες καλές ποσότητες. Ελάχιστη. Βλέπω μεγάλη καταστροφή. Εντάξει, σίγουρα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Βγήκανε κάποιες ποσότητες. Αλλά βγήκανε μέσα από τους ίδιους παραγωγούς που κάνανε η ίδια έρευνα. Παραγωγός λοιπόν δεν του βγάζει και του πεις. Πάμε και στα μπέλη. Τότε έχουμε βδεμίδα. Τότε έχουμε δάκο. Μπορεί να ραντήσει και μόνος του πέρα από το κράτος. Όμως θα σας πω κάτι σε αυτό που αναφέρθηκε, γιατί πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρθηκε. Φταίει ο δάκος. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας, είπα από την πρώτη στιγμή ότι δεν μπορούμε εμείς να αναπληρώσουμε τους επιστήμονες. Μπορώ εγώ να αναφυσβητήσω κανένα επιστήμονα. Δεν έχω διαπιστευτήρια για να μπορώ να αφισβητήσω την έρευνα. Περιμένω την έρευνα να βγάλει ανακοινώσεις τι ακριβώς είναι. Μπορεί να βλέπω το πρόβλημα, δεν ξέρω πώς ονομάζεται από τους ομίχιστες. Ξέρω όμως ένα πράγμα. Ότι αν η επιφάνεια ενός φρούτου ή ενός καρπού, στην προκειμένη περίπτωση του ελαιοκάρπου, είναι καθαρή και λεία, χωρίς προβλήματα, φυσικά ο ομίχιστας δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Εάν εμείς δεν κάνουμε μια γρατζουνιά στο χέρι μας, παράδειγμα, εάν με ένα αιχμηρό αντικείμενο δεν κάνουμε μια γρατζουνιά στο χέρι μας, τότε δεν θα μπορεί να μπει ο μύχιστας μέσα εδώ πέρα και να μας δημιουργεί πρόβλημα.
Άρα είναι ένας δευτερογενής παράγοντας. Ο παράγοντας σπόρια η Μίκητος. Ακριβώς, κύριε Κουμαντάκη. Αν δεν υπήρχε λοιπόν η τρύπα του δάκου που τρυπάει. Άρα ο δάκος είναι το θέμα. Για να καταλάβουμε πόσο γρήγορα είναι και πόσο σημαντικό είναι ο δάκος, πόσο σημαντικό είναι, θα σας αναφέρω ότι ο δάκος γεννάει 200 αυγά. Τα 100 θηλυκά, τα 100 σερινικά. Τα 100 θηλυκά είναι αυτά που τρυπάνε για να κάνουν την οδοτοχεία. Και ξέρετε που πάνε, στον καλόκαρπο, γιατί πρέπει να προστατεύσουν τα αυγά τους. Λοιπόν, το θέμα είναι το ζητούμενο όμως και νομίζω θα συμφωνήσετε και οι δύο, είναι η επόμενη μέρα. Τι Βεβαίως. Γίνεται από πλευράς ψεκασμών. Αν μου επιτρέψεις, Δευτέρη. Πρέπει να πάμε σε. Μας έδωσε μια καλή πάσα. Ναι. Με τα αυγά που κάνει ο δάκος, έτσι. Σύμφωνα με τον κύριο Λιγοξυγκάκη, ναι. Ο Ελγό Δήμητρα, τι διαπίστωση της έρευνας που έκανε. Ότι ενώ κανονικά κάθε δάκος γεννάει σε έναν ελαιόκαρπο, εδώ πέρα είχαμε πολλούς δάκους, επειδή είχαμε μεγάλο πληθυσμό, πολλούς δάκους σε κάθε ελαιόκαρπο. Λοιπόν, δηλαδή ήταν το σταφίδιασμα, παράδειγμα της ελιάς, το σταφίδιασμα της ελιάς και του λιτζιού, από το ένα, εγώ γύρισα όλη την Κρήτη, από τα Χανιά μέχρι το Λασίδι. Παντού υπήρχε αυτό τη σταφιδοποιημένη ελιά με αυτή τη σάπιση η οποία υπήρχε. Αυτό ήταν απόρρια λοιπόν κάποιου μίχιστα, το οποίο θα το βγάλουν οι επιστήμονες φυσικά πώς ονομάζεται, δεν έχω δυνατότητα να το κάνω. Για να αντιμετωπιστεί και σωστά θα και ήθελα συνέχεια να πούμε γιατί υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό, θα πάμε σε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τους τρόπους αντιμετώπισης και συμβουλές από τους ειδικούς. Πάμε και επιστρέφουμε. Κύριε Ιερονημάκη, το λέγαμε και πριν στο διάλειμμα, ότι όλη αυτή η καταστροφική χρονιά με τα οικονομικά δεδομένα που οι παραγωγοί πλέον δεν βλέπουν χρήματα, δεν μπορούν να πουλήσουν το ελαιόλαδο, δεν πιάνει τιμή το ελαιόλαδο και δεν έχουμε ένα ποιοτικό ελαιόλαδο, έστω και αυτό που βγήκε, φαντάζομαι ότι μελλοντικά θα δούμε τα δυσμενέστερα αποτελέσματα Ακριβώς. και σενάρια που τώρα τα σκεφτόμαστε. Ακριβώς. Όταν πήγαμε στους αντιπεριφερειάρχες στην Αθήνα, στο Υπουργείο, ναι. επισήμανα στον Υπουργό ότι το πρόβλημα θα φανεί στην αγορά από το Φεβρουάριο και μετά. Γιατί το είπα αυτό? Διότι ήξερα ότι θα πέσουν οι ενισχύσεις και εξωτική αποζημίωση στους παραγωγούς, γιατί δεν παίρνουν επιδότηση μόνο οι αγρότες, παίρνουν όλοι, έτσι. Και άνθρωποι που μένουν μέσα στην πόλη και κάνουν επαγγέλματα, παίρνει όλος ο κόσμος. Άρα λοιπόν θα πέσουν κάποια χρήματα και θα συντηρηθεί λίγο η αγορά. Όπως συντηρείται η αγορά. Το Φεβρουάριο και μετά τα χρήματα τελειώνουν. Που σημαίνει τι? Ότι το προϊόν που λέγεται ελαιόλαδο, είτε ακόμα και αν η μικρή ποσότητα ποιοτικού που βγήκε δεν πουλιέται, ή αν πουλιέται, πουλιέται σε πολύ χαμηλές τιμές. Το άλλο δεν πουλιέται καθόλου. Καθόλου δεν πουλιέται. Δεν υπάρχει αγορά. Ή αν υπάρχει, είναι εξευθυλιστικές τιμές. Οι οποίες θα έλεγα στον παραγωγό να μην το δίνει καθόλου. Είναι τόσο εξευθυλιστική τιμή. Μέχρι να δούμε τι γίνεται. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό στο εμπόριο? Υπάρχουν πολλά. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι παράδειγμα το θέμα του τινησιακού ελαιολάδου. Που βεβαίως συμφωνούμε ότι σαν χώρα πρέπει να συμπαραστούμε, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, να συμπαρασταθούμε σε μια χώρα η οποία περνάει μια κρίση, όπως ήταν την Τινησία, πέρασε μια μεγάλη κρίση. Αλλά το κόλπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τέτοιο που δεν έχει να κάνει με ευαισθησίες τέτοιες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς, όπως στα εθνικά μας θέματα, βλέπετε τι γίνεται στα εθνικά θέματα, ότι παίζουν από τη λέξη καραγκιόζι μπερντέ, το ίδιο κάνουν στα αγροτικά προϊόντα. Διότι εδώ υπάρχουν σφαίροντα. Πλέον έχουν καταργηθεί τώρα και χρόνια οι δασμοί. Κάποτε υπήρχαν δασμοί. Αν μια χώρα η οποία δεν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έβαζε το προϊόν μέσα στην Ευρώπη, έπρεπε να πληρώσει δασμούς. Αυτό έπαιρνε ισοζύγιο. Διότι η αγοραστική δύναμη στην Ινσία, στην Τουρκία, στην Αίγυπτο είναι διαφορετική. Είναι διαφορετική. Ακριβώς. Έφερε ισορροπίες. Σήμερα λοιπόν μας οδηγεί στην καταστροφή και εμάς και την Ισπανία, δεν είμαστε μόνο εμείς, και την Ιταλία. Αν δείτε, διαβάσετε ρεπορτάζ για την Ισπανία, γίνεται χαμός. Λοιπόν, χειρότερα από εμάς. Γιατί συμβαίνει λοιπόν αυτό το κομμάτι? Διότι η Ευρώπη τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή πώς θα πουλάνε τα βιομηχανικά τους προϊόντα σε αγοραστικές χώρες που έχουν αγοραστική δύναμη, χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν το βιωτικό επίπεδο, αναπτύσσεται τώρα το βιωτικό επίπεδο. Μάλιστα. Και δημιουργώντας λοιπόν συνθήκες να τους αγοράζουν λοιπόν τα προϊόντα τους. Αυτό είναι. Καταστρέφοντας όμως αυτή τη στιγμή τις νότιες αγροτικές χώρες όπως είναι η Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν φέρεται σωστά και ένδυμα απέναντι στα μέλη της. Ξεκινάμε από εκεί. Λοιπόν, το άλλο κομμάτι ναι, είναι ναι. το ότι πρέπει το κράτος, οφείλει να το κάνει. Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Υπάρχει το πρόγραμμα το λεγόμενο De Minimis, το οποίο τι λέει? Καθαρά. Και εντάσσεται μέσα στο ελαιόλαδο. Αποφεύγουν οι υπουργοί για την Κρήτη να δώσουμε. Και τις προηγούμενες κυβέρνησης και τις σημερινές. Να μας δώσει λίγο το ρεπορτάζ, Χριστόφορος, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη πληγή, στην οποία βλέπουμε ότι το κράτος, ο κρατικός μηχανισμός, ακόμα και στο επίπεδο της ασφάλειας, ας πούμε, απέχει. Εγώ θα ήθελα να πω μόνο κάτι αυτή τη στιγμή, θα ήθελα μετά, γιατί γνωρίζει πολλά πράγματα ο κύριος Παπαδάκης. Συνεργαζόμαστε εξάλλου και γνωρίζει τα αγροτικά θέματα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, γιατί λοιπόν λέω γι' αυτό και κλείνω με αυτό το κομμάτι.
ότι όταν ένα προϊόν υποβαθμιστεί, με συνέπεια η τιμή να έχει καταρρεύσει ή η εμπορικότητα ενός προϊόντος δεν πάει καλά, τότε η νομοθεσία του de minimis ή ισονοσημασίας, έτσι λέγεται, παρεμβαίνει. Έτσι παρέμβει και λοιπόν στα ροδάκινα, γιατί υπάρχει στο εμπάρκο με τη Ρωσία, έτσι παρέμβει και στα αμύγδαλα και στην Κρήτη δεν παρεμβαίνει. Αυτό φωνάζω εγώ. Ο Φάκελος ήμουνα από τους πρώτους που επένασα τον υπουργό, τον κύριο Βορύδη, ότι ναι, πράγματι ο Φάκελος πρέπει να δημιουργηθεί σε σχέση με τον κύριο Αραχοβίτη, ο οποίος είναι πέρσι ένα υπόμνημα. Άλλο Φάκελος, άλλο υπόμνημα. Το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει. Άλλη φορά θα δούμε τι, ναι, θα γίνει και με τον κύριο Βορύδη. Αλλά αν σκύψει τελικά. Αυτό, ναι, μπορεί να καθυστερήσει. Και σήμερα ο κόσμος πρέπει να πάει να καλλιεργήσει. Γιατί έχουμε την επόμενη χρονιά. Δεν είναι μόνο πώς θα ζήσει, είναι και πώς θα καλλιεργήσει. Πώς θα καλλιεργήσει αυτό δεν πρέπει. Ακριβώς, δεν πρέπει να χάσει. Ακριβώς. Με χωρίς χρήματα νομίζω ο καθένας μπορεί να καλλιεργήσει. Δεν γίνεται. Βλέπεις ανθρώπους που περιμένανε, επένδυαν στις επιδοτήσεις και βεβαίως τα χρήματα που θα έπαιρναν, θα έβαζαν στην τσέπη από την πόλη στο ελαιολάδο. Αλλά χρωστάει ο κόσμος σε ΔΕΗ. Χρωστάει σε τηλεφωνική επικοινωνία. Δεν έχει θέρμανση αυτή τη στιγμή ο κόσμος. Δεν έχει τι να γίνει. Άρα λοιπόν το χρήμα κάνει κύκλο. Ακόμα και αυτός που δεν παράγει ελιές και λάδι, και αυτός εμπλέκεται στο κομμάτι το οικονομικό του προβλήματος που απασχολεί την Κρήτη. Ξεχνάμε ένα πράγμα. Το 70% της καλλιεργήσιμης έκτασης στην Κρήτη είναι ελαιώνες. Σωστό. Χριστόφορε, πρέπει να ακολουθήσουν όμως οι ψεκασμοί. Είναι το δεδομένο. Αφού βρήκαμε την πηγή, έστω και με ένα επιστημονικό τρόπο, όπως είπαμε προηγουμένως, θα πρέπει νομίζω οι ψεκασμοί να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό και σε διαφορετικές ενδεχομένως ποσότητες ψεκασμού. Δεν ξέρω. Τι λέει το ρεπορτάζ? Κοίταξε, τη Δευτέρα το πρωί στην εκπομπή της Αγγέλας Δουλγεράκη, της καλής συναδέλφου, ναι, στο Ράδιο 984, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης κύριος Χνάρης, ανακοινώνοντας βεβαίως ότι από τη μία είπε ότι αυτή η ανακοίνωση από τη ΔΑΟΚ λασιθεί αφορά σε ένα μεγάλο δείγμα σε όλη την Κρήτη. Ναι. Από την άλλη είπε ότι η περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε έναν αναβρασμό, ούτως ώστε πραγματικά σε συνεργασία με το επίσημο κράτος να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος και να είμαστε έτοιμοι από τον Ιούνιο πραγματικά να κάνουμε τον πρώτο ψεκασμό. Νομίζω ότι, χωρίς βεβαίως να είμαι κι εγώ ειδικός, αλλά νομίζω ότι από τον Ιούνιο, επειδή αρχίζει ο ελαιόκαρπος και σκληραίνει, αυτό είναι το δείγμα, δηλαδή αυτό είναι το σημείο κλειδί, ας πούμε, στο οποίο πρέπει να γίνει η πρώτη επέμβαση. Όταν πιάνεις τον ελαιόκαρπο και το κουκούτσι προσπαθείς να το λιώσεις και δεν λιώνει και είναι σκληρό, τότε θα πάει ο δάκος μέσα να αποθέσει τα αυγά του. Αυτό από ό,τι ξέρω και μπορεί και ο Πρίαμος να με διορθώσει αν κάνω λάθος. Επομένως, αν ξεκινήσει από τον Ιούνιο λοιπόν ο πρώτος ψεκασμός, νομίζω ότι ξεκινάμε με τις σωστές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Βεβαίως και πέρσι είχε ξεκινήσει εν καιρός η δακοκτονία, απλά δεν έγιναν οι ψεκασμοί που θα έπρεπε. Είναι πολλά τα προβλήματα. Το θέμα της δακοκτονίας είναι πολύπλοκο και πάρα πολύ δύσκολο. Σε ό,τι αφορά όμως το κομμάτι που είχε να κάνει με την εμπορική τιμή, εγώ θα μεταφέρω δηλώσεις παραγωγών, παράπονα παραγωγών από την Έμπαρο, καθώς και παράπονα από τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εμπάρου, τον κύριο Περογιαννάκη, που λένε ότι ενώ εμείς βγάζουμε τρεις γραμμές λάδι, βγάζουμε πολύ καλό λάδι, γιατί έχουμε καταφέρει και έχουμε λύσει το πρόβλημα της δακοκτονίας. Ναι. Το λένε σε ρεπορτάζ της Κρήτη TV στην Γεωργία Τη Μακάκη, που θα προβληθεί στο αποψινό δελτίο ειδήσεων. Εν τούτης, οι έμποροι δεν αγοράζουν το λάδι μας. Το λάδι μας είναι στα αζήτητα. Επομένως, εδώ το βλέπουμε τους νόμους της αγοράς να είναι κομμένοι και ραμμένοι. Ο Χριστόφορος είναι όλα σωστά. Κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα των πολυεθνικών, ουσιαστικά. Το πρόβλημα το μεγάλο, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι το ότι δυστυχώς μπαίνουν λάδια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία δημιουργούν το τεράστιο πρόβλημα. Μπαίνουν νόμιμα δυστυχώς. Δεν χρειάζεται εδώ πολιτική πρωτοβουλία. Βεβαίως χρειάζεται πολιτική πρωτοβουλία. Σας είπα ένα παράδειγμα ότι, για τον Φάκελο, γιατί αυτά είναι τα σημαντικά που πρέπει να πούμε. Ο Φάκελος πολύ σωστά δημιουργείται και είμαστε από τους πρώτους που χειροκρότησαν το Φάκελο. Για να δούμε. Όμως πρέπει να δοθεί μία ενίσχυση για να προχωρήσει αυτή τη στιγμή, να προχωρήσουν οι καλλιεργικές δαπάνες που χρειάζονται και οι καλλιέργειες, αλλά και να μπορεί να ζήσει ο κόσμος πλέον, διότι δεν έχει οικονομική δύναμη να μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία αυτή τη στιγμή και της πόρευσής του στη ζωή, αλλά και στο κομμάτι της καλλιεργικής του δαπάνης, όπως είπα προηγουμένως. Αυτό που ήθελα να... Και με αυτό να κλείσουμε. Το κλάδεμα όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία είναι τώρα μπροστά, τα έχει μπροστά του ο κόσμος. Γιατί τώρα το πρόγραμμα αυτό που είπα, το de minimis, άλλες περιοχές το έχουν πάρει και το έχουν πάρει στην Κρήτη. Υπάρχει μια διαφορά. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Ότι πάνω είναι ενωμένοι. Και εμείς αυτή τη στιγμή γινόμαστε βορρά.
πολλές φορές και έχουμε πει τις κομματικές μας ταυτότητες θα τις αφήνουμε στο σπίτι μας. Πολλές φορές, παράδειγμα, όταν η κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μας κατηγορούσε το πάμε κομματικά. Σήμερα θα μας κατηγορήσουν πάλι, ανήκω μου, που ανήκω μου. Ο καθένας ανήκει κάποιο. Εγώ ανήκω. Δεν το είπα ποτέ ότι δεν ανήκω στην Νέα Δημοκρατία. Όμως την κομματική μου ταυτότητα την αφήνω σπίτι μου. Στο έχω αποδείξει. Σήμερα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Την ταυτότητά μου την άφησα εκεί. Να μάθουμε όλοι να είμαστε όπως στη Λάρισα, όπως άλλες περιοχές, ενωμένοι. Εμείς δεν θα γίνουμε βορρά σε κανένα κόμμα και σε καμία κυβέρνηση για να, μπορούν, για να περνάνε τα συμφέροντά τους κάποιοι. Εδώ πρέπει να ενωθούμε λοιπόν όλοι. Υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν αγροτικοί σύλλογοι. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει οργάνωση δική μας και θα σας ανακοινώσω ότι τέλος του μηνός Μαρσία Σταλονού κάνουμε και εκλογές. Θα κάνουμε εκλογές γιατί έχει λήξει η θητεία μας. Όμως θα σας πω το εξής. Ότι φανταστείτε αυτή τη στιγμή μια Κρήτη, η οποία δεν έχει συνδικαλιστικά όργανα, υπάρχει αυτή τη στιγμή νόμιμο μόνο το δικό μας. Ναι. Πρέπει να δημιουργηθούν συλλόγοι, να μπουν νέοι μπροστά, ούτε να μπουν όλα αυτά. Ο κύριος Σκανταλίδης, πρέπει να το πούμε αυτά τα πράγματα. Χρόνια τώρα, 20 χρόνια τώρα, 15, ο κύριος Σκανταλίδης είχε ανακοινώσει ότι θα αλλάξει το νόμο του συνδικαλιστικού τομέα. Ενός άρρωστου συνδικαλιστικού τομέα, ο οποίος ήταν έμιστος, είχε κάτι το οποίο είμαι απέναντι καθαρά, με απέναντι στον έμιστο συνδικαλιστικό τομέα, διότι με αυτόν τον τρόπο τον καταστρέψανε. Έτσι, ο συνδικαλισμός πρέπει να στηρίζεται στα πόδια του μέσα από τις ίδιες δυνάμεις της δικής του. Έτσι. Και επίσης να μάθει ο κόσμος να συνδικαλίζεται, διότι το συνδικαλίζεται είναι αναφέρετο δικαίωμα του καθενό μας. Μάλιστα. Έτσι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μεταφέρω μόνο μια συμβουλή που σύντομα δίνουν οι επιστήμονες. Ναι. Διαστόματος πάλι Λευτέρη Λιγοξυγκάκη σε πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, ότι αφήστε τα δέντρα σας αυτή τη στιγμή, μην πάτε καθόλου να τα πειράξετε, ούτε κλαδέματα ούτε τίποτα. Αφήστε να, επειδή σε εξέλιξη αυτά τα φαινόμενα, να περάσει ένα δίμηνο, να φύγουν οι παγετοί, ενδεχομένως παγετοί που μπορεί να προκύψουν, να φύγουν ας πούμε οι χαμηλές θερμοκρασίες και μετά από ένα περίπου δίμηνο θα μπορέσετε να κλαδέψετε τα δέντρα σας, γιατί ενδεχομένως να κάνετε ζημιά αντί για καλό. Κάτι αυτό τελευταίο και πολύ πολύ σύντομα θέλω να ρωτήσω. Ναι. Να αρκεστεί ο κόσμος, ο παραγωγός, στο κομμάτι των ψεκασμών όπως γίνονταν μέχρι σήμερα από την περιφέρεια Κρήτης ή να δοκιμάσει και από μόνος του να ψεκάσει τα ελαιόδεντρα. Ακούστε, δεν είναι θέμα περιφέρειας Κρήτης, είναι θέμα συλλογικού. Πολύ, πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όταν πάρουμε τα φάρμακα από το Υπουργείο που κάνει το διαγωνισμό, πρέπει να κάνει έλεγχο ότι τα φάρμακα είναι σωστά. Και έχουν μέσα τις σωστές δοσολογίες των δραστικών ουσιών. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν νοείται εργολάβος να ραντίζει τις ελιές και να μην έχει δίπλα του ένα γεωπόνο ο οποίος θα τον εποπτεύει και θα βάζει αυτά τα φάρμακα. Τρίτον, πρέπει να έχουμε αυτά που είπα ότι αραχνιάσανε τα κέντρα τα ερευνητικά, πρέπει να στελεχωθούν με ερευνητές. Έχουμε νέα παιδιά. Ερευνητές άριστους και εξοπλισμό έχουμε μέσα. Ωραία. Να μπορούμε να έχουμε την έρευνά μας να μας λέει τι τάδες του μήνα έχουμε, πρέπει να ραντίσουμε. Και επίσης δεν είναι κακό και ο ίδιος ο παραγωγός κάποιες στιγμές. Αλλά τη στιγμή που είχε αναλάβει το κράτος τα κοκτονία, πρέπει να μάθει να την αναλαμβάνει σωστά. Ωραία. Ήσασταν κατατοπιστικότατος. Να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ρεβιντμάκη. Ευχαριστώ πολύ και εσένα, Χριστόφορε. Αναλυτικό του ρεπορτάζ. Νομίζω να αποσαφηνίσαμε τους λόγους και τα αίτια, αλλά και το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα για τους παραγωγούς, γιατί αυτός είναι. Ο παραγωγός είναι στο επίκεντρο τελικά και θα πρέπει να βρεθούν λύσεις για να μην ξαναέρθει μπροστά του μια τέτοια δύσκολη χρονιά και επικίνδυνη.